Κύριε Υπουργέ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από την αρχή της χρονιάς με παρέμβαση, ερώτηση, ανέδειξε τους δυσμενείς όρους με τους οποίους ξεκινά πάλι η χρονιά για την ειδική αγωγή, ότι διαχρονικά προβλήματα, κτηριακά, αδιοριστία, εμφανίζονται ακόμα πιο οξυμένα δεδομένης της περίοδου που διανύουμε, ότι δυστυχώς ο σύνθετος, ευαίσθητος, με πολλαπλάσιες ανάγκες χώρος της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όλο το προηγούμενο διάστημα τέθηκε σε καραντίνα. Δηλαδή δεν υπήρξε από την πλευρά του Υπουργείου εξειδικευμένη αναγκαία διεπιστημονική παρέμβαση για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Μερικές όμως περιπτώσεις που αφορούν και το συγκεκριμένο Υπουργείο είναι τελείως εξοργιστικές, θα λέγαμε, και απαιτούν άμεσης κυβερνητικής παρέμβασης, χωρίς μισόλογα, γραφειοκρατικά τερτύπια και πολιτικούς ελιγμούς. Το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο Κορδελιό φοιτούν 36 μαθητές και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κάνουν μάθημα σε ένα κατάστημα διαμέρισμα με χώρους στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο, στον οποίο δεν έχουν. Μάλλον έχουν πρόσβαση από στενές μεταλλικές σκάλες μόνο οι εκπαιδευτικοί και όσα παιδιά δεν έχουν κινητικά προβλήματα. Το κτίριο δεν προσφέρει τη δυνατότητα προαυλισμού και οι μαθητές πραγματοποιούν το διάλειμμά τους στον εσωτερικό διάδρομο. Οι δύο τουαλέτες που υπάρχουν δεν καθαρίζονται στη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας λόγω έλλειψης προσωπικού καθαριότητας. Οι εκπαιδευτικοί κάνουν μαθήματα σε τρεις αίθουσες των 8 τετραγωνικών μέτρων, στις οποίες χωράνε μεταβίας τρεις μαθητές. Στην πρώτη αίθουσα των 24 τετραγωνικών και τη δεύτερη των 21 τετραγωνικών πραγματοποιούν το μάθημά τους δύο ή και τρία τμήματα ταυτόχρονα. Η λογοθεραπεία και η εργοθεραπεία γίνονται σε μικρούς χώρους χωρισμένους με κουρτίνες. Να σημειώσουμε εδώ ότι εδώ και 6 χρόνια αποτελεί πάγιο αίτημα στις διεκδικήσεις των εκπαιδευτικών και των γονιών η μετεστέγαση του σχολείου, όμως και φέτος ξεκίνησε η λειτουργία του υπό τις άθλιες αυτές συνθήκες, αφού ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί η περσινή απόφαση μεταφοράς του σε άλλο κτίριο. Από το σχολείο λείπει ο αναγκαίος εξοπλισμός όπως στρανία, καρέκλες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και άλλα. Έπειτα από 16 χρόνια από την εγκατάσταση του σχολείου στο χώρο αυτό, εξακολουθεί να λειτουργεί με τον εξοπλισμό που του είχε δοθεί τότε. Και μάλιστα για την εκπαίδευση 9 παιδιών. Είναι τουλάχιστον κοροϊδία από την πλευρά της σημερινής κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και όσων κυβερνήσεων έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια, να μιλούν κάθε χρόνο για ασφαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς την ώρα που έχουν δημιουργήσει συνθήκες και λειτουργούν τέτοιοι χώροι και τους ονομάζουν βεβαίως, αν είναι δυνατόν, χώρους εκπαίδευσης. Ερωτάστε, κύριε Υπουργέ, τι θα κάνετε για να γίνει άμεσα η μετεστέγαση του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο Κορδελιό σε κατάλληλο χώρο ως προσωρινή λύση, τι θα γίνει για να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την ανέβρεση σύγχρονων διδακτηρίων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών με αποκλειστική ευθύνη του κράτους χωρίς ΔΙΤ. Και τι θα γίνει για να δοθεί με κρατική χρηματοδότηση όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός για την λειτουργία του σχολείου. Ευχαριστώ. Αγαπητέ κύριε Σαλτίδη, μπορώ να σας διαβεβαιώσω καταρχάς ότι αυτή η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερο βάρος στον τομέα της ειδικής αγωγής. Για τον λόγο αυτό ολοκληρώθηκαν προσλήψεις 4.500 ατόμων εκπαιδευτικών στις δομές της ειδικής αγωγής για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Και γι' αυτόν τον λόγο σχεδιάζεται και καταρτίζεται ένα σχέδιο για τη σχολική στέγη γενικότερα και για την ειδική αγωγή, αλλά και για τις υπέλοιπες εκπαιδευτικές μονάδες της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και για την προσχολική αγωγή. Ξεκινώντας στα ερωτήματά σας από το κομμάτι της καθαριότητας των σχολείων, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η κυβέρνηση αυτή για 10 χρόνια, για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια, μεταβίβασε στους Δήμους την αρμοδιότητα για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων. Οι συμβάσεις πλέον δεν είναι συμβάσεις έργου, αλλά συμβάσεις ορισμένου χρόνου, το οποίο αύξησε την κρατική χρηματοδότηση από τα 51 εκατομμύρια ευρώ στα 84 εκατομμύρια ευρώ, άρα 33 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω. Δόθηκε η δυνατότητα στους Δήμους το προσωπικό μερικής απασχόλησης που εγκρίθηκε να το απασχολήσουν ώστε να γίνει πλήρους απασχόλησης. Δόθηκε η δυνατότητα σύναψης τετραμήνων συμβάσεων μέχρι 31/12 του 2020, οπότε μία σύμβαση η οποία θα συναυθεί τις παραμονές της λήξης του έτους μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος Απριλίου και να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος σχολικού έτους λόγω των αυξημένων αναγκών του κορονοϊού. Και εξετάζεται και θα κατατεθεί μάλλον και στο νομοσχέδιο σήμερα μία τροπολογία όπου δίνεται δυνατότητα στο 20% εγκριθέντων θέσεων να γίνουν με συμβάσεις μίσθωσης έργου, κυρίως για να καλύψουμε και ένα θέμα που έχει θέσει μεταξύ άλλων και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που αφορά τις περιπτώσεις αλλοδαπών καθαριστριών. Νομίζω λοιπόν ότι στο μέρος της καθαριότητας έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Το δεύτερο είναι το κομμάτι το συγκεκριμένο για το ειδικό σχολείο στο Κορδελιό. Και υπάρχει πράγματι μια διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει από τον Απρίλιο του 2019. Όπως μας έχει ενημερώσει ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου,
Έγινε ο πρώτος διαγωνισμός για εκμίσθωση στέγης. Η εκμίσθωση, ο πρώτος διαγωνισμός βγήκε άγονος, γιατί ένα κτίριο το οποίο είχε προσφερθεί στη διαγωνιστική διαδικασία δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις καταλληλότητας. Έγινε δεύτερος διαγωνισμός, όπου βρέθηκε πράγματι ένα κτίριο το οποίο είναι κατάλληλο. Χρειάζεται κάποιες μετατροπές και τώρα είμαστε στη φάση ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας και τον καθορισμό του τιμήματος προκειμένου να προχωρήσει. Ειδικά για τον εξοπλισμό των σχολικών μονάδων, όπως γνωρίζετε, ο εξοπλισμός με εξαίρεση τα θρανία και τις καρέκλες είναι αρμοδία του Δήμου. Η Σχολική Επιτροπή είναι έτοιμη να ικανοποιήσει κάθε σχετικό αίτημα με ιδιαίτερη ευαισθησία δε στο θέμα του σχολείου του συγκεκριμένου. Και για τα θρανία και τις καρέκλες αρμόδια είναι εκτύπω, οπότε άμα πρέπει να υποβληθεί ένα σχετικό αίτημα για να αντικατασταθεί ο εξοπλισμός. Κλείνοντας, και είναι ενδεικτικό του πόσο σημαντικό είναι να προχωρήσει το θέμα της σχολικής στέγης, το Υπουργείο Εσωτερικών, πέρα από τα άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα τα οποία τρέχουν, στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης έχει εκδώσει δύο προσκλήσεις, την πρόσκληση 7 και την πρόσκληση 10. Η πρόσκληση 7 επιχορηγεί για αξιοποίηση κτηριακού αποθέματος Δήμου μέχρι 2 εκατομμύρια ευρώ, στο οποίο ρητά αναγράφονται και οι σχολικές υποδομές και οι ανάγκες σχολικού κτηρίου, η ανακαίνισή του. Υπάρχει η πρόσκληση για τον προσεσμικό έλεγχο των σχολείων, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να τρέξει και αυτό. Και υπάρχει και η πρόσκληση 10, που και εκεί ο Δήμος μπορεί να υποβάλει πρόταση, μεταξύ των οποίων κομμάτι αφορά και τα σχολεία. Άρα λοιπόν υπάρχουν και χρηματοδοτικά εργαλεία και μπορεί να διαφωνείτε ως κόμμα το οποίο το κατανοώ σαν θέσια. Ο Δήμος Κορδελιοβός μας ενημερώνει ότι ειδικά για τη μόνιμη λύση του προβλήματος, γιατί και η λύση που θα δοθεί τώρα θα είναι σε νοικιαζόμενο κτίριο, αυτό που επιθυμεί είναι να προχωρήσει σε διαδικασία ΣΔΙΤ. Ευχαριστώ. Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε, κύριε Υπουργέ, για τις ελλείψεις, ποιες καλύφθηκαν και ποιες μένουν. Τώρα θα επιμείνουμε στο συγκεκριμένο, διότι αυτή η περίπτωση δεν μπορεί να περιμένει το γενικό σχεδιασμό και αντιλαμβάνεστε δεν είναι προσωπική κριτική, αλλά όταν τίθεται ένα ζήτημα στοιχειωδώς, έτσι θα έπρεπε προφανώς ο αρμόδιος υπουργός να έχει όλη την δυνατή εικόνα της υπόθεσης, γιατί νομίζουμε, κύριε Υπουργέ, ότι κανείς που θα βλέπε τις εικόνες σε φωτογραφίες που υπάρχουν και στο ίντερνετ του σχολείου αυτού, ακόμα και ο πιο δύσπιστος, ακόμα και ο πιο απαθής, θα έφρυτε από αυτή την συγκεκριμένη κατάσταση, γιατί μιλάμε στην κυριολεξία για τραγωδία, η οποία όμως αντιμετωπίζεται σχεδόν σαν ανέκδοτο. Να έχεις δηλαδή παιδιά με κάθε είδους αναπηρίες, δηλαδή με πιο μεγάλες και ειδικές ανάγκες, και να τα υποβάλεις στις χειρότερες συνθήκες, τιμωρώντας τα σχεδόν με τη δυσχέρεια πρόσβασης ακόμα και στον χώρο εκπαίδευσης, που όχι μόνο δηλαδή απαλύνουν το πρόβλημά τους, αντιθέτως είναι σαν να τα υποβάλλει σε βασανιστήρια. Διότι ακριβώς αυτό γίνεται στην προκειμένη περίπτωση. Δεν μπορεί να έχει προχωρήσει τόσο η επιστήμη, να σπουδάζουν και να υπάρχουν επιστήμονες εξειδικευμένοι να ανεβάσουν, που μπορούν να ανεβάσουν την ποιότητα και την προοπτική στη ζωή αυτών των παιδιών, να απαλύνουν τους γονείς τους από τη μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζουν και από τον κοινωνικό αποκλεισμό, και να αντιμετωπίζονται όλοι οι παιδιά με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικοί και γονείς, με μεσαιωνιστικές μεθόδους, μεσαιωνικές συνθήκες και μεσαιωνικές υποδομές. Μέσω πανδημίας, χωρίς προαπλισμό και καθαρό αέρα, με κίνδυνο ακόμα και για θύματα σύμφωνα με την πυροσβεστική σε περίπτωση σεισμού και φωτιάς, με μπάζα να πέφτουν στα κεφάλια τους. Το ερώτημα όμως είναι πραγματικά ποιος έδωσε και στη δική σας κυβέρνηση αλλά και στις προηγούμενες κυβερνήσεις, διότι είναι χρόνιο το πρόβλημα, φαίνεται από την αναφορά, να συμπεριφέρεστε σε αυτά τα παιδιά ως κατώτερες ή περιττές υπάρξεις και να φέρετε από τους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να επιτελέσουν το καθήκον τους. Πρόκειται στην κυριολεξία, νομίζουμε είναι εκφράσεις οι οποίες χαρακτηρίζουν με τον ελαφρύτερο δυνατό τρόπο την περίπτωση, για ένα έσχος που πρέπει να αλλάξει εδώ και τώρα και χωρίς καθυστερήσεις. Να αρθούν σήμερα όλα εκείνα τα εμπόδια, είτε γραφειοκρατικά, ακούστε, είτε ενδεχομένως και συμφέροντα εμπόδια, για να λυθεί το ζήτημα. Και λέμε ότι αντί να ξοδεύετε τόσα χρήματα στα παπαγαλάκια των ΜΜΕ για να συκοφαντούν το μαθητικό κίνημα, αντί να ξοδεύουν στελέχη της κυβέρνησης τόσο χρόνο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να βρίζουν και να χαρακτηρίζουν ως μαϊμούδες, φίδια, κολόπεδα, αλυτάκια, με συγχωρείτε για τις εκφράσεις, είναι όμως διαστόματος των κυβερνητικών στελεχών, τους αγωνιζόμενους μαθητές, δείτε με τα χρήματα των φορολογούμενων, των γονέων, των εκπαιδευτικών, διότι αυτά διαχειρίζεστε να ικανοποιήσετε τις δικές τους ανάγκες και όχι να γεμίζετε τα σεντούκια των παράσιτων στην οικονομία και την κοινωνία, τους επιχειρηματικούς ομίλους. Νομίζουμε, κύριε Υπουργέ, ότι αυτή η ντροπή εις βάρος των παιδιών με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες πρέπει να λήξει σήμερα κιόλας. Είναι προσβολή απέναντι στα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς. Είναι προσβολή στην κυριολεξία απέναντι στην ίδια κοινωνία. Και φυσικά και βεβαίως
θα επιμείνουμε έως τη λύση του.